μαζί μιλάμε, μιλάγαμε στο παρελθόν, θα μιλήσουμε και στο μέλλον. Δεξιά, να ξεκινήσουμε την πρώτη αίθουσα δεξιά. Είναι γραμμένος, ήρθε να σας μιλήσει. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλά είμαστε. Καλημέρα. Καλή αρχή. Τι κάνετε, καλά είστε? Γεια σας, παιδιά. Τι διακόψαμε τώρα, συγγνώμη, τι μάθημα κάνετε? Για οικονομία, μάλιστα. Πώς είστε, παιδιά? Καλά. Πώς νιώθετε που είστε πάλι στο σχολείο? Δεν ακούω. Και πώς εξοικειωθήκατε με τα ψηφιακά εργαλεία, πώς νιώσατε? Νιώσατε ότι προοδεύσατε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, όχι και ήταν δύσκολο. Και συμμετείχατε, κάνατε ερωτήσεις στους καθηγητές σας? Ναι, είχαμε. Εγώ ξέρω πολύ παίξει τα ψηφιακά εργαλεία. Ναι. Γι' αυτό και επιμένω πάρα πολύ στο κομμάτι των μέτρων, το οποίο πρέπει να τα τηρούμε παντού, είτε είμαστε στο σχολείο, είτε είμαστε εκτός. Και η μάσκα είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μην το ξαναζήσουμε, μην ξαναχτίσουμε. Αυτό σου λέω κι εγώ. Πάντως να ξέρετε, είναι προτεραιότητά μας, τα σχολεία μας δεν είναι ανοιχτά. Είναι προτεραιότητα και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης για να μπορέσετε να είστε διαδρόσεις με τους εκπαιδευτικούς σας. Εγώ φαντάζομαι ότι έχετε καλύψει ότι και τώρα που επιστρέφουμε στο σχολείο προσέχουμε πάρα πολύ τα μέτρα. Ναι. Δηλαδή μάσκα παντού και μέσα και έξω, να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας, να βάζουμε, βλέπω, και αντισηπτικό. Συστηματικά να καθαρίζουμε πολύ καλά τα χέρια μας, να προσέχουμε έξω, να βγαίνουμε διαλύματα χωριστά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σχολεία μας και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ήταν ταξίδια καινούργια εμπειρία στο σχολείο με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τίποτα δεν μπορεί να εγκαταστήσει αυτό. Δηλαδή τη ζωντανή διδασκαλία μέσα στην τάξη. Και γι' αυτό και ασφαλώς και χρησιμοποιούμε την εκπαίδευση, αλλά ως δεύτερη λύση, ως δεύτερη, αν θέλετε, επιλογή, όταν για αντικειμενικούς λόγους τα σχολεία μας δεν μπορούν να λειτουργούν. Πρώτη προτεραιότητα όμως είναι τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά, να είστε με τους εκπαιδευτικούς σας, να είστε μεταξύ σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι και της δικής σας αλληλεπίδρασης. Πρώτη μέρα σήμερα επαναλειτουργίας των γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση, όπως πολύ σωστά είπατε, τα λύκεια στις κόκκινες αποκλειστικά περιοχές. Τα παιδιά βρήκαν και πάλι τους μαθητές τους, βρήκαν τους εκπαιδευτικούς τους, βρήκαν το φυσικό τους χώρο, το σχολείο. Ένα σχολείο στο οποίο εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης, κάποια που ήταν ήδη γνωστά, όπως η χρήση της μάσκας σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο, ο σχολαστικός καθαρισμός, τα διαφορετικά διαλύματα, η προσαρμοσμένη λειτουργία εργαστηρίων και λυκείων, αθλητικών ομάδων και ούτω καθεξής, και με μια ιδιαίτερη έμφαση στα τεστ. Όπως ξέρετε, έχει δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα, βάσει της οποίας μπορούν να κάνουν αίτηση για να εξεταστούν δωρεάν εκπαιδευτικοί και μαθητές άνω των 16 ετών σε 386 σημεία σε όλη τη χώρα. Και απευθύνω και μέσω του σταθμού σας ένα κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, να εγγραφούν και να κάνουν δωρεάν τεστ για COVID όσο συχνά θέλουν, δεν γίνεται άπαξ αυτό, όσο συχνά θέλουν, προκειμένου ακριβώς να έχουμε ανά πάσα στιγμή την πληρέστερη δυνατή εικόνα για την επιδημιολογική κατάσταση στα σχολεία.